Το συνηθίζεις το τέρας. Όταν ζεις μαζί του το θεριεύεις, το δικαιολογείς, το ερμηνεύεις. Πώς μιλάει στην ψυχή σου το τέρας, εκείνο το τέρας που ερωτεύτηκες, αγάπησες, επένδυσες πάνω του τις ελπίδες μιας ζωής. Ελπίδες για ευτυχία που η κοινωνία σε έχει φτιάξει να τις ακουμπάς πάνω στον άλλο. Και τι γίνεται όταν το αποκούμπι σου αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος δυνάστης σου? Η εκπομπή μας συνάντησε δύο δυνατές γυναίκες. Δύο γυναίκες που ο φόβος δεν τις νίκησε. Έχασαν πολλές μάχες και έριξαν πολλά δάκρυα. Ακόμα ρίχνουν. Τώρα όμως δακρύζουν γιατί θυμούνται, όχι γιατί πονάνε. Η Αναστασία πόνεσε, έκλαψε, πείνασε και γέννησε. Μετά έφυγε. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μοιραστείς την ιστορία σου μαζί μας. Μια ιστορία που φαντάζομαι δεν είναι εύκολη, έτσι? Καθόλου. Καθόλου εύκολη. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία, την οποία σήμερα έχεις αποφασίσει ότι είναι κάτι πολύ μακρινό? Ξεκίνησε πριν καιρό. Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της σχέσης μας. Πράγματα που εγώ δεν έδινα μεγάλη σημασία και θεωρούσα σήμαντα. Ήρθε ο γάμος και αμέσως η εγκυμοσύνη και ουσιαστικά από εκεί που υπήρχε μόνο η λεκτική βία και η ψυχική, ξεκινήσαμε και τη σωματική. Όταν λες ότι αυτά τα σημάδια, υπήρχαν τα σημάδια από την σχέση, φαντάζομαι ότι τα βλέπεις τώρα ότι είχαν ξεκινήσει τότε. Ναι, εννοείται. Τότε δεν τα βλέπε. Όχι, κάποια πράγματα τα θεωρείς υπερβολικά, αλλά ταυτόχρονα έβρισκα ένα ρομαντισμό μέσα από τις υπερβολές του πρώην άντρα μου. Μ' αγαπάει γι' αυτό το κάνει. Μ' αγαπάει, με ζηλεύει, αλλά μ' αρέσει που με ζηλεύει. Και αυτό διωγγωνόταν όσο περνούσε ο καιρός. Άρα συμπεριφορές που στην αρχή τις βλέπουμε και λέμε, α, έτσι είναι δεν η σχέση περιποιητική, ας πούμε, και δεν δίνουμε σημασία. Δεν δίνουμε σημασία. Και όταν πλέον ήρθε εκείνη η πρώτη φορά που θυμάσαι να ασκεί σωματική βία πάνω σου, το δικαιολόγησες? Δικαιολόγησες εκείνον? Έριξες την ενοχή σε σένα? Ενοχή σε μένα και προσπάθησα πολύ να τον δικαιολογήσω και αυτό κράτησε καιρό. Τον δικαιολογούσα κάθε φορά. Και φόβος. Φόβος πολύς και αυτό και δεν έφυγα από την πρώτη φορά. Τι φοβόσουν, φοβόσουν ότι θα συναντήσεις αν φύγεις ή φοβόσουν για το πώς θα αντιδράσει εκείνος αν πεις φεύγω? Φοβόμουν πώς θα αντιδράσει εκείνος. Ντρεπόμουν κιόλας. Ντρεπόμουν το τι πρέπει να πω στους δικούς μου ανθρώπους, πώς θα μπορούσα να το καλύψω και να μην πω την πραγματική αλήθεια, αλλά λίγο πιο επιδερμικά, να μην καταλάβουν τι βίωνα. Δεν ήξερα την αντίδρασή τους, των δικών μου ανθρώπων. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν όλο αυτό. Όταν κατάλαβαν, μάλλον κατάλαβαν ή τους μίλησες? Καταλάβαιναν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι όλο αυτό ο γάμος, το παιδί δεν κυλούσε ομαλά. Το κάλυπτε όσο καλύτερα μπορούσα, αλλά ειδικά η μαμά. Δεν γίνεται το ένστικτο της μάνας να μην καταλαβαίνει το παιδί της δεν είναι καλά. Και ουσιαστικά εξιστόρισα περιστατικά βίας επιτοπλίστων όταν χώρισα. Όταν βρήκα τη δύναμη και έφυγα. Δεν τους είπα ποτέ πριν το τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι όταν έκλεινε η πόρτα. Ποτέ. Τι σου είπαν τότε όταν άρχισες να μιλάς και να λες τι βίωνες? Το περιβάλλον? Δεν το πίστευαν γιατί υπήρξα κάποτε πολύ δυναμικό κορίτσι και δεν περίμεναν ότι αυτή η κοπέλα θα δεχόταν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το πίστευαν. Αλλά κατάλαβαν ότι είναι η αλήθεια. Πώς φτάνει ένα δυναμικό λοιπόν κορίτσι να το δέχεται? Άμα δέχεσαι απίστευτη χειραγώγηση, όταν κάποιος σε βάζει σε ένα καλούπι και σε διαχειρίζεται όπως καλά εκείνος ξέρει, γίνεται. Και σίγουρα στο βωμό του υποτιθέμενου έρωτα. Του υποτιθέμενου έρωτα. Ναι. Σ' αγαπάω γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Από λόγια πολλά. Και πείθεσαι. Και πείθεσαι και βλέπεις, ξαναλέω βλέπεις, και δεν δίνεις τόσο μεγάλη σημασία σε αυτά τα σημάδια μέσα στη σχέση αρχικά.
Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς μαζί μας ποια μορφή έπαιρνε η βία που ασκούσε πάνω σου. Αυτό, εφόσον βέβαια εσύ θέλεις να το μοιραστείς. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα περιστρεφόταν κυρίως γύρω από το οικονομικό θέμα. Και αν τολμούσα να πω κάτι για το σπίτι, ότι χρειάζεται, ότι μου έχουν τελειώσει τα χρήματα και χρειάζεται να ψωνίσουμε για να φάμε, πάντα κατέληγε με χτύπημα αυτό. Δηλαδή, οποιαδήποτε διαφωνία είχαμε, έπρεπε να τελειώσει με βία. Άρα, δεν μιλούσες, δεν ζητούσες, σίγουρα δεν ζητούσες. Δεν φοβόσουν να πεις ότι ακόμα και το πολύ απλό πρέπει να πάμε να ψωνίσουμε για το σπίτι. Ναι, φοβόμουν πάρα πολύ. Και όποτε το έκανα, σας λέω, κατέληγα χτυπημένη. Χτυπημένη και πεινασμένη. Πεινασμένη γιατί? Γιατί όταν τελείωναν τα δικά μου χρήματα, απλά μετά πεινούσα και πρέπει να βρίσκω οποιαδήποτε δικαιολογία ψέμα για να φέρει η μαμά μου κάτι στο σπίτι σαν επισκέπτρια, που πολλές φορές κατέληγαν και στα σκουπίδια, διότι ερχόταν εκείνος, το έβλεπε και μου τα πετούσε. Εκείνος κάλυπτε τις δικές του ανάγκες έξω από το σπίτι, οπότε να, μέσα στο σπίτι είχε επιλέξει να μην υπάρχει τίποτα που εσύ θα μπορούσες να φας. Τίποτα, ήταν ένα άδειο ψυγείο με τους καλοκαιρινούς μήνες απλά με παγωμένο νερό. Αυτό. Και όταν ήρθε το παιδί? Όταν ήρθε το παιδί συνεχίστηκε το ίδιο. Συνεχίζει το ίδιο. Υπήρχαν μέρες πολλές που δεν κατέβαινε, δεν μπορούσα να θυλάσω. Δεν είχα γάλα για να θυλάσω το μωρό. Και καταλαβαίνετε ότι τα ένστικτα που αναπτύσσονται σε μία μητέρα, γιατί θέλει να προστατεύσει το μωρό, είναι πολύ πιο έντονα. Και εκεί αρχίζεις και αντιδράς περισσότερο. Κάτι το οποίο δεν άρεσε. Η αντίδρασή μου δεν του άρεσε καθόλου. Δεν του άρεσε που άρχισα να μιλάω. Δεν περίμενε ότι εγώ θα μιλήσω και ότι θα αντιδράσω. Και αυτό πληρώνω ακόμα και τώρα. Το ότι απλά σήκωσα κεφάλι και είπα, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ άλλο αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να προστατεύσω και τον εαυτό μου, για να είμαι καλή και σωστή μητέρα απέναντι στο παιδί μου, και να προστατεύσω και το παιδί μου. Άρα, όταν πλέον ήρθε το παιδί, ουσιαστικά ήταν και η πιο μεγάλη δύναμη που πήρες, ότι... Ακριβώς. Ως εδώ. Και πιο πολλά τα χτυπήματα όμως. Και πιο πολλές εντάσεις, συνέχεια. Πιο βίαιος μετά το παιδί. Ναι, πολύ πιο βίαιος. Η κατάσταση έφτανε πολλές φορές σε τέτοιο σημείο που φοβόμουν και την ακαιρεότητα του παιδιού. Διότι όταν σπάς πράγματα μέσα σε ένα σπίτι, μπροστά σε ένα μωρό 3, 4, 5, 6, 7 μηνών, όταν σπάς ό,τι βρίσκεις μπροστά σου, εκτοξευόταν αντικείμενα. Φοβόμουν να μην βρει κάτι το μωρό. Σε τι ηλικία ήταν το παιδί όταν είπες ότι φεύγω? Ήταν πολύ μικρή, δεν ήταν ούτε 2 χρονών. Ήταν πολύ μικρή. Και μέσα από τα μάτια της βρήκα τη δύναμη να φύγω. Από τα κλάματά της. Ένα παιδί που κλαίει επειδή καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένταση στο σπίτι μέσα. Ένα μωρό. Ήθελε να φύγει. Χτυπούσε τις πόρτες για να φύγει. Μιλούσε από μικρή και έλεγε λεξούλες. Και χτυπούσε την πόρτα να φύγει. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε κάποιες γυναίκες που ενδεχομένως να βρίσκονται στη θέση που ήσουν εσύ τότε και να μην έχουν βρει τη δύναμη να πούνε ότι φεύγω, ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Είτε έχουν παιδιά είτε δεν έχουν. Τι θα τους έλεγες, αν πίνατε τώρα έναν καφέ, θα τις έπιανες από το χέρι και θα τους έλεγες τι? Θα τους έλεγα να μην απάζουν στην άκρη πράγματα τα οποία βλέπουν αλλά δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ως βία. Να αναγνωρίζουν, να βάζουν όρια. Να βάζουν όρια στα θέλω τους, στα πιστεύω τους. Να μην αφήνουν τον σύντροφό τους, τον άντρα τους, να τους κυριεύει και να τους καθοδηγεί. Να τους καθοδηγεί στον δρόμο που εκείνος θέλει. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη και μας γεμίζουν. Και να μην επιλέγουμε ανθρώπους που μας αδειάζουν. Αυτό. Νιώθεις ότι μπορείς να εμπιστευτείς ξανά τη συντροφικότητα, να εμπιστευτείς ξανά κάποιον για να μοιραστείς τη ζωή μαζί του? Όχι. Όχι. Προσπαθούν να με πείσουν για το αντίθετο, αλλά όχι. Νιώθεις ότι είναι πολύ νοπό ακόμα ή πιστεύεις ότι δύσκολα θα ξαπλώσεις με κάποιον άνθρωπο μαζί στο κρεβάτι και θα νιώσεις ασφάλεια? Ένα συνδυασμός των δύο. Και νωρίς και νοπό όλο αυτό που έχει συμβεί. Νιώθεις δυνατή όμως?
Νιώθω πολύ δυνατή. Μα και μόνο που βρήκα τη δύναμη να φύγω από όλο αυτό, με καθιστά θεωρώ δυνατή. Υπάρχει βοήθεια εκεί έξω. Υπάρχουν γραμμές. Κι εγώ με μεγάλη διστακτικότητα, αλλά ταυτόχρονα με θάρρος, πήρα τηλέφωνο. Και ζήτησα βοήθεια. Άρα πρώτα πήρες τηλέφωνο σε κάποια γραμμή. Ακριβώς. Πήρα τηλέφωνο, ζήτησα βοήθεια σε ένα σωματείο που ουσιαστικά βλέπουν γυναίκες σαν και εμένα. Και πιστεύω και μέσα από αυτή τη διαδικασία βρήκα τη δύναμη να νιώσω λίγο πιο στα πόδια μου γερά και να φύγω. Μου έδειξαν τον δρόμο. Η επικοινωνία ήταν στην αρχή πάντα τηλεφωνικά. Και σε ώρες που εγώ είχα επιλέξει να μιλάω μαζί τους. Πάντα με καλούσαν και μου μιλούσαν με τέτοιο τρόπο, με ένα συνθηματικό, για να μπορέσω να μπορούν αυτοί να καταλάβουν αν εγώ είμαι μόνη μου και μπορώ να μιλήσω. Και έτσι δέχτηκα μεγάλη βοήθεια. Ήταν ένα αποκούμπι αυτό. Μεγάλο. Να νιώθες ότι δεν είσαι μόνη σου. Ήταν η μόνη που μιλούσα. Δεν μιλούσα σε κανέναν άλλον άνθρωπο δικό μου. Για πόσο διάστημα έτσι μιλούσες? Αυτό κράτησε για μήνες. Για μήνες? Ναι, και πολλούς μήνες. Μέχρι που πήρα την οριστική απόφαση να φύγω. Θυμάσαι κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό που σου είπαν και σε κινητοποίησε πολύ έντονα? Ναι, υπάρχει μία έκφραση που μου είπαν. Πέρα ότι ήταν εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα μπορεί να προέκυπτε κάποιο περιστατικό βίας και εγώ να ήθελα να ζητήσω βοήθεια, γιατί τις περισσότερες φορές με κλείδωνε. Μου έπαιρνε τα κλειδιά, μου έπαιρνε κινητό. Επομένως και εγώ ήδη δεν μπορούσα να αντιδράσω. Εκτός και να έβγαινα στο μπαλκόνι του σπιτιού και ούρλιαζα για βοήθεια. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να ζητήσω βοήθεια. Αυτό που με έκανε πραγματικά και λίγο περισσότερο ταρακουνήθηκα στο μυαλό μου ήταν όταν μου είπαν ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν βρήκαν ποτέ τη δύναμη να μιλήσουν. Και αυτό τους οδήγησε σε άλλα μονοπάτια. Επομένως, εγώ επέλεξα να ζητήσω τη βοήθεια και να φύγω από όλο αυτό. Και να είσαι σήμερα εδώ και να μπορείς να το μοιραστείς αυτό. Ακριβώς. Μαζί μας. Σε ευχαριστώ. Και εγώ. Θα σε σκοτώσω. Αυτό είπε στην Ελένη ένα βράδυ ο σύζυγός της. Ήταν η στιγμή που εκείνη είπε φεύγω. Ελένη, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα. Σε ευχαριστώ που έρχεσαι να μοιραστείς πράγματα μαζί μας. Πράγματα που εσύ θέλεις να μοιραστείς φυσικά. Και ξέρεις, σε αυτή μας τη συζήτηση, γιατί έχουμε κάνει και τα έχουμε πει και λίγο νωρίτερα, ξέρεις πώς θα ήθελα να ξεκινήσουμε? Να μου βάλεις ένα τίτλο στη ζωή σου. Αν ανέβαζες ένα τίτλο, ποιος θα ήταν αυτός, σήμερα? Γιατί? Γιατί θα ήταν ο τίτλος? Άρα ένα ερώτημα, ένα ερωτηματικό, γιατί δεν πήγε έτσι όπως το ήθελες, ας πούμε. Δεν πήγε έτσι όπως ήθελες, ενδεχομένως, ο γάμος σου, αν ονειρευόσουν διαφορετικά να πάει. Εννοείται. Πίστευα ότι η αγάπη είναι κάτι που όσο δίνεις επιστρέφει. Δεν ισχύει. Σε λάθος πρόσωπα μπορεί να γίνει και όπλο εναντίον σου. Είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά. Mm-hmm. Από έναν άνθρωπο τον οποίο έχεις αγαπήσει, τον επέλεξες για να ζήσετε μαζί σας, να ζήσετε μαζί. Έχεις ελπίσει, έχεις ονειρευτεί και πολλά άλλα ρήματα. Θετικά όμως τότε. Εννοείται. Τότε τουλάχιστον. Εννοείται. Και πότε άρχισαν όλα αυτά να γίνονται αρνητικά αυτά τα ρήματα? Πότε η καθημερινότητα έχει αρχίσει να γίνεται ανυπόφορη? Εξαρτάται που βάζεις εσύ το όριό σου. Για μένα, βλέποντας τώρα την ιστορία πάλι από την αρχή, ήταν ανυπόφορη. Για την Ελένη του τότε ήταν okay, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό. Δικαιολογούσα. Κάτι άλλο, ναι, δικαιολογούσα τα πάντα. Συγχωρούσα τα πάντα. Είχα μάθει να μην βλέπω πράγματα και να μην αξιολογώ πράγματα. Τώρα έχω καταλάβει ότι δεν έχουμε μόνο νοημοσύνη,
αλλά ακόμα και συναισθηματική νοημοσύνη. Mm-hmm. Όσο και αν πίστευα ότι μπορώ να δω, μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αγνοούσα ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν είναι τα πράγματα έτσι, τέλος πάντων. Πότε πήρες την απόφαση να πεις φεύγω και να βρεθείς σε ένα υποστηριχτικό περιβάλλον, να αναζητήσεις βοήθεια και να πεις φεύγω, παίρνω το παιδί. Δεν έχει μία διάσταση αυτό. Αλλά? Είναι πολύ διάστατο. Όπως είμαστε πολλή πλευρά σε πολλές διαστάσεις όντα, άλλη στιγμή το καταλαβαίνει το συναίσθημά σου, άλλη στιγμή η ηθική σου, άλλη στιγμή μπορείς, άλλη δεν μπορείς. Έφυγα όταν κινδύνεψε, έφτασε η ζωή μου να... Πραγματικά. Άρα δούλευε μέσα σου, το σκεφτόσουν, έλεγες πρέπει να φύγω μέχρι που ήρθε η στιγμή που λες, εδώ είναι το όριό μου. Ναι, η απόφαση ότι θα φύγω ήταν ότι όταν κατάλαβα και τα παιδιά μου μπορεί να μην ζήσουν, εκεί mm-hmm. χτύψει το καμπανάκι, είναι σαν να μην με ενδιέφερε ο εαυτός μου, σαν mm-hmm. να εγώ ήμουν κάτι σε μια άλλη διάσταση. Όταν κατάλαβα ότι και τα παιδιά μου κινδυνεύουν και είπα τέρμα, έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος. Ο τρόπος δυστυχώς δεν είναι καλός. Ήταν μια απόπειρα να τερματίσει τη ζωή μου, ενώ νόμιζα ότι κοιμόμουν. Το έλεγε. Σήμερα. Αλλά απομακρύνθηκε. Φόρου. Ναι. Μπορούσα να. Δεν θα ζήσεις. Δεν θα υπάρχεις. Σήμερα πώς. Πώς βλέπεις την Ελένη του τότε? Με θυμώνει γιατί την αντέδρασε νωρίτερα. Με θυμώνει γιατί άφησε να τη συμβούν όλα αυτά, πραγματικά. Μακάρι να είχα φύγει νωρίτερα. Ήταν μια κακοποιητική συμπεριφορά που ήταν... Η κακοποίηση δεν ήρθε σήμερα, χτύπησε την πόρτα μας και μπήκε. Ναι. Έβλεπε σημάδια. Ναι. Υπήρχαν σημάδια. Όχι, συγγνώμη. Δεν τα έβλεπα. Σημάδια υπήρχαν. Mm. Σήμερα που μπορείς να τα δεις, ναι, ναι. Ποια είναι τα σημάδια αυτά που λέγες, αχ βρε Ελένη, γιατί δεν το έδεσαι αυτό τότε να φύγεις? Πριν φτάσουμε στο σημείο. Ξεκίνησε από την ψυχολογική πρώτα απ' όλα. Mm. Ξεκίνησε ο θήτης να είναι αυτό το θύμα. Εγώ δεν θα ζήσω χωρίς εσένα. Εγώ δεν μπορώ να υπάρχω. Αν φύγεις θα αυτοκτονήσω. Αν φύγεις θα πεθάνω. Είσαι το πάντα για μένα. Ξεκινάει κάπως έτσι η ιστορία. Η βία μετά έγινε ηθική, οικονομική, συναισθηματική. Νομίζω ότι όλες τις μορφές. Απειλές. Άλλο πρόσωπο έξω, άλλο μέσα. Άρα και ένα περιβάλλον που δεχόμαστε. Περιορισμός του κοινωνικού, απαγορεύσεις, ναι. Παρέες, επιλογές. Όριζε τι θα κάνεις. Κάποτε... Πώς θα το κάνεις. Είχε κυκλοφορήσει στην ιστορία με το πείραμα του Βατράχου. Νομίζω ότι αυτό είναι ο τίτλος της ζωής μου. Mm-hmm. Χρειάστηκα λίγο χρόνο, μάλλον, για να σου απαντήσω στην πρώτη σου ερώτηση. Αλλά αυτό το πείραμα. Σταδιακά, κάθε φορά κάτι κοβόταν, κάτι απαγορευόταν, κάτι περιοριζόταν. Για κάτι έπρεπε να τιμωρηθώ και στο τέλος να ζητήσω συγγνώμη. Και να μην το ξανακάνω. Ελένη, για. Πόσα χρόνια περίπου μιλάμε αυτή η καθημερινότητα, αυτή η δύσκολη καθημερινότητα. Στα 10 χρόνια. Τα παιδιά σου, και όταν ρωτάω για τα παιδιά σου, φαντάζομαι ότι αντιλήφθηκαν ότι κάτι γίνεται μέσα στο σπίτι, ότι η μαμά δεν περνάει καλά. Δεν μπορώ να ξεχάσω το παιδάκι 2 χρονών να με το μπαίνει στο σπίτι, να φωνάζει, να σπάει πράγματα και να μου λέει γιατί φωνάζει. Φωνάνε τα αυτάκια του. Δεν ακούει καλά και αυτό φωνάζει. Φυσικά με το καταλάβαινε. Γιατί μπορώ να ξεχάσω να σηκώνει το χεράκι και να προσπαθεί να κρατήσει τα βλέφαρά μου, να μην τρέξουν για άλλη μια φορά. Από εκεί και πέρα προσπαθείς να μην ματαιώσεις και τον έτερο γονέα, αλλά αυτό ματαιώνεται. Και όταν καταλαβαίνεις ότι δεν πάει άλλο, απλά. Απλά είναι ένα στοίχημα καθημερινό. Αν θα προλάβεις να φύγεις προς αυτόν τον κόσμο ή προς τον άλλο.
Πρόλαβες δηλαδή. Αυτό λες στον εαυτό σου. Ναι, πρόλαβα και έφυγε. Πρόλαβα. Λες, δεν είναι αυτός ο τίτλος. Και αυτός ο τίτλος. Ακούγεται. Ίσως μια καινούργια αρχή. Μπαίνει και αυτός ο τίτλος, μια νέα αρχή πλέον. Για την Ελένη και για τα παιδιά της. Είναι μια νέα αρχή για μια γυναίκα που κλείνει την πόρτα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε κάποια επίπεδα της ζωής μας είναι μια νέα αρχή. Mm. Όχι σε όλα όμως. Όταν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορεί να είναι σε όλα. Υπάρχουν δυσκολίες. Mm-hmm. Ξέρεις, καμιά φορά συζητάμε γιατί μια γυναίκα μένει. Είναι πολλά τα οποία μπορεί να μένει. Φοβόσουν ότι δεν θα μπορείς να τα απεξέλθεις ενδεχομένως. Το φοβάμαι ακόμα. Τα πρώτα χρόνια περιέγραφα τον εαυτό μου ότι περπατάω σαν το φάρο που γυρνάει συνέχεια το κεφάλι δεξιά-αριστερά για να χαρτογραφήσει πρόσωπα, οχήματα που μπορεί να πλησιάσουν. Ο μόνιμος φόβος, λοιπόν. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ναι, δεν φεύγει αυτό εύκολα. Είχες υποστήριξη από το οικογενειακό σου περιβάλλον, από όχι μόνο οικογενειακό, από φίλους, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά και είχαν αντιληφθεί. Δεν γνώριζε. Δεν γνώριζαν. Όταν... Οι μόλοπες κρυβότανε, τα χτυπήματα ήταν, έπαιζα με τα παιδιά, ήταν όλα καλά. Δεν έπρεπε να μην δεν είναι όλα καλά. Άρα ήθελες να προστατεύσεις και το περιβάλλον. Και εκείνο. Και εσένα. Δεν ήθελα να δω, δεν έβλεπα. Δεν ξέρω. Πολλές γυναίκες. Πίστευα μέχρι ένα σημείο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν. Δεν αλλάζουν. Η βία, αν υπάρχει, απλά θα μεγαλώνει. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να δεχτεί καμία μορφή βίας. Mm-hmm. Είναι και αυτό το μήνυμά σου στις γυναίκες που μας ακούνε. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή οι γυναίκες. Καμία μορφή βίας. Όχι. Όχι. Μακριά. Να μην συγχωρούν κάτι το οποίο τις προσβάλλει, το οποίο θίγει, το οποίο υποσκάπτει, το οποίο βάζει την αξιοπρέπεια τους, την ύπαρξή τους, βάζει ένα αρνητικό πιο δίπλα από αυτά, τίποτα. Ένιωσες ποτέ ότι φταίς, ότι έρχνεις τον εαυτό σου και λέγες, ναι, εγώ φταίω. Συνεχώς. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ξανά μαζί με κάποιον σύντροφο? Το φοβάσαι, το θες, το ελπίζεις? Δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, αν είναι η τελική ερώτηση αυτή. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Έχεις χάσει την εμπιστοσύνη σου στον κόσμο? Το επαγγελματικό μας, όχι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, γιατί όταν έχεις βιώσει πολλά χρόνια μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, ξέρεις, καμιά φορά τη χάνεις την εμπιστοσύνη σου. Γι' αυτό και σε ρωτάω. Επαναπροσδιορίζεις τον τρόπο που βλέπεις. Ο χαρακτήρας σου δεν αλλάζει. Τα πράγματα που σε κάνουν αισθάνεσαι καλά δεν αλλάζουν. Mm-hmm. Τα όνειρα, ότι μπορείς να κάνεις όνειρα, και αυτό δεν αλλάζει. Παίρνουν σε άλλη φόρμα ίσως. Mm-hmm. Αλλά τη ζωή μου ένας άνθρωπος μπορεί να τη φτιάξει με πολλούς τρόπους. Εμένα αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου είναι το νούμερο ένα. Θέλω να είναι καλά. Δεν υπάρχει συζήτηση ότι μπορεί να μπει κάτι πάνω από αυτά. Ό,τι μπορεί να υπάρχει παράλληλα ή λίγο μετά, είναι καλοδεχούμενο. Είναι καλά τώρα τα παιδιά σου? Φαντάζομαι, δεν ξέρω την απάντηση, αλλά τι σου λένε? Τι σου λένε? Σου λένε μπράβο μαμά, τι ωραία μαμά, έπρεπε μαμά. Στο επίπεδο που μπορούν να συνειδητοποιήσουν φυσικά με την παιδική τους αθωότητα. Είναι μια ηλικία που πρέπει να διαπραγματευόμαστε και δεν χάνω την ευκαιρία να εξηγώ και να συζητώ μαζί τους, να μάθουν να βάζουν τα όρια τους και να αγαπάνε αυτόν τον κόσμο. Με αυτό το όμορφο μήνυμα θέλω να κλείσουμε τη συνέντευξή μας, γιατί νομίζω ότι είσαι ένα παράδειγμα που εγώ σε καμαρώνω για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι αυτό που έχεις βιώσει, που δεν είναι εύκολο. Και καμαρώνω και το μήνυμα που περνάς και πραγματικά σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Νικολέτα. Η συζήτηση με την Ελένη και την Αναστασία ήταν καθυλωτική. Ήταν σαν να ακολουθώ ένα δύσβατο μονοπάτι, που τελικά όμως, παρά τις δυσκολίες που έχει,
οδηγεί σε ξέφωτο. Το ξέφωτο που κάθε μία πρέπει να αναζητήσει όταν ο δρόμος είναι μόνο σκοτεινός. Κάποιες δεν πρόλαβαν. Η Γαριφαλιά, η Καρολάιν, η Κωνσταντίνα, η Ελένη δεν πρόλαβαν. Εσύ προλαβαίνεις.